Ξηρή καρπή 10. Γιατί είναι φρέσκη, θρεπτική, νόστιμη, υγιεινή. Πιστοποιημένη με ISO 22000. Γιατί παράγονται στον τόπο μας με την εγγύηση του ονόματος Δελιπούλιος. Και εμπειρία από το 1974. Γιατί αυτοί οι ξηροί καρποί παίρνουν σε όλα άριστα. Νέα σειρά προϊόντων 10 από τη Δελιπούλιος ΑΕ. Αναζητήστε τα και πάρτε 10. Εντάξει, είναι και η προσπάθεια των παιδιών μεγάλη. Και οι αντίπαλοι ήταν καλοί, αλλά και εμείς ήμασταν. Το θέλαμε περισσότερο από ό,τι φαίνεται, ταξίζαμε. Για τα πέναλτι κυρίως, πολλοί λένε ότι νικάει πιο τυχερός, αλλά είναι και θέμα ψυχολογίας. Συγχαρητήρια και στα άλλα τα παιδιά, εύχομαι τα καλύτερα. Και σε ένα παιδί, κατά τη διάρκεια, είχαμε μια μικρή κόντρα. Θέλω να απολογηθώ. Εντάξει, μέσα στον αγώνα γίνονται αυτά. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Χαίρομαι καταρχήν για την ομάδα μου, για την νίκη μας. Για τον προπονητή που με έβαλε μέσα. Έβλεπα τον παίχτη,
ανάλογα το που κοιτούσε, σε δύο έπεσα στην τύχη, στα δύο τα πρώτα. Μετά τον έβλεπα στη γωνία και διάλεγα ανάλογα. Πιστεύω, άμα εξαιρέσουμε τη σημερινή εμφάνιση και δείξουμε τη σοβαρότητα που δείξαμε στους ομίλους και αποδείξαμε ότι αξίζουμε να είμαστε εδώ και στην επόμενη φάση, μπορούμε να πάμε μέχρι και τον τελικό. Νομίζω πως είναι τεράστια πρόκριση. Ο τρόπος που ήρθε είναι ακόμη καλύτερος, γιατί ήταν γενικά ένα παιχνίδι που ήταν, δεν ήταν καλό και από εμάς και από τον αντίπαλο. Αλλά έχοντας τέτοιο φινάλε, νομίζω πως όλοι φύγανε τρομερά ευχαριστημένοι και περισσότερο εμείς που περάσαμε. Για μας, θα το πω άλλη μια φορά, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό που έχει συμβεί. Η πρόκριση επί ενός αντιπάλου που έχει και την εμπειρία να διαχειριστεί τέτοια παιχνίδια, αλλά και χρόνια, πάρα πολλά χρόνια παίζει παιχνίδια νοκάουτ. Για το παιχνίδι, από τη στιγμή που έχει την απόκριση, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Σίγουρα δεν ήμασταν καλοί. Σίγουρα δεν κάναμε εμφανίσεις άλλων παιχνιδιών. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία αυτό το κομμάτι, θα το δούμε από αύριο. Το πρόβλημα σήμερα ήταν καθαρά ψυχολογικό. Είχαμε απίστευτο άγχος. Κάναμε κακή διαχείριση του άγχους σε όλο το παιχνίδι. Ακόμη και το έχετε δίκιο σε περίπτωση από τη στιγμή του γκολ και μετά που δεχτήκαμε, δεν ανεβάσαμε στροφές. Το γκολ ήταν μια στατική φάση που είναι η δύναμή μας. Χωρίς όμως σημαίνει ότι ανεβάσαμε στροφές στην απόδοσή μας. Εντάξει, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη στο κομμάτι του αγωνιστικού. Δεν είναι τη στιγμή να τα αναλύσουμε. Επιμένω και θα το λέω ακόμα και αν αποκλειστούμε κάποια στιγμή που μπορεί να συμβεί, ότι αυτή η ομάδα πιστεύουμε όλοι και εγώ πιο πολύ απλώς ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο εισάξιες ομάδες. Δίκιο το τελικό αποτέλεσμα, η ισοπαλία. Από εκεί και πέρα στα πέναλτι, κάποιος θα περάσει, κάποιος θα αποκλειστεί. Η τύχη, η ικανότητα της ομάδας σας εδώ έφερε το τελικό αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στη δικιά μου την ομάδα για την κατάθεση ψυχής που έκανε, αλλά και στα παιδιά της αντίπαλης ομάδας. Πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Καταφέρετε να προηγηθείτε παρόλο που μείνατε με 10 παίχτες. Κάτι δείχνει αυτό για την ομάδα σας, παρόλο που δεν ήρθε στο τέλος το αποτέλεσμα? Ναι, ήταν μια φάση που τη ζητήσαμε. Προσπαθήσαμε να προηγηθούμε με κάποιον τέτοιο τρόπο, να κλείσουμε τους χώρους και με ένα κλέψιμο κοντά στην αντίπαλη περιοχή να πετύχουμε ένα γκολ. Αυτό έγινε όπως το διαβάσαμε. Από εκεί και πέρα, από ένα συγχώρητο λάθος δικό μας στα τελευταία λεπτά, δυστυχώς ήρθε η σοφάριση. Από εκεί και πέρα στα πέναλτι, όπως σας είπα, τύχη, ικανότητα, έφερε το τελικό αποτέλεσμα. Μας αφήνει μια πικρία για τη στιγμή που ήρθε η σοφάριση, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο και για αυτά τα παιδιά είναι μια διαδικασία την οποία πρέπει να μάθουν. Υπήρξαν κάποια σχόλια, κάποιες διαμαρτυρίες για την κόκκινη κάρτα? Θεωρείτε ότι ήταν δική? Είναι δύσκολη φάση για τον διαιτητή. Γενικά είναι μια δύσκολη φάση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι άφησε λίγο το σκληρό παιχνίδι αυτό, όχι κάτι άλλο. Η συγκεκριμένη φάση είναι μια φάση δύσκολη, δεν θέλω να σχολιάσω. Ήταν μια τεράστια πρόκριση για τα παιδιά μας. Ακόμη δεν μπορούμε να συνέρθουμε μετά από αυτόν τον αγώνα με τη διαδικασία των πέναλτι κτλ. Παρ' όλα αυτά θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, στους προπονητές, στις ομάδες των παιδιών, στις ακαδημίες, στους προπονητές τους, στις διοικήσεις τους και βέβαια στους γονείς τους. Εμείς από τη μεριά μας, όπως έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στις μειχτές μας ομάδες. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο ποδοσφαιριστής, ο ευρύτης ποδοσφαιριστής να βγει έξω από τα σύνορα του Εύρου για να δείξουμε ότι υπάρχει το ταλέντο του ποδοσφαίρου και στον Εύρο. Και το πετύχαμε, νομίζω, γρηγορότερα από ό,τι περιμέναμε. Επίσης θέλω να δώσω συγχαρητήρια, όπως και το έκανα κατηδίαν, στην διοίκηση της ΕΠΣΗ Πύρου, στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές, γιατί πέρα από την εμφάνιση που παρουσιάσαν τα παιδιά στον αγωνιστικό χώρο, τους έδωσα συγχαρητήρια για το ήθος τους. Ήταν από τις λίγες ομάδες που έχουμε αντιμετωπίσει και πραγματικά στον αγωνιστικό χώρο μέσα τα παιδιά είχαν ήθος και παλεύανε μόνο για την νίκη. Συγχαρητήρια, θερμά συγχαρητήρια.